Με αφορμή την κύρωση της συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας, θέλουμε να σημειώσουμε την εκμετάλλευση που δέχονται οι εργαζόμενοι στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και ιδιαίτερα οι μετανάστες είτε στη χώρα μας είτε σε άλλη χώρα, οι Έλληνες μετανάστες. Η μετανάστευση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Όπως είπαμε και στην Επιτροπή, έχει φτάσει στο Ζενίθ. Δέχονται τη μεγαλύτερη βαρβαρότητα του συστήματος όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν μεταναστεύσει από τις χώρες τους. Βέβαια, μπορεί κανείς να πει όχι σε μια διακρατική συμφωνία για τη μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Βεβαίως, δεν μπορεί να πει όχι. Όμως, ποια δικαιώματα θα μεταφερθούν, ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία γεννούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα, η απλήρωτη δουλειά, η αδίλωτη εργασία, η μισθή πείνας, η ευηλιξία, η μερική απασχόληση, η εκπεριτροπή. Όλα αυτά είναι που συνθέτουν την εργασιακή γαλέρα. Πώς είναι αυτοί που στον εργασιακό τους βίο με αυτό το πλαίσιο μπορούν να τεκμηριώσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και ποια? Άρα λοιπόν, για να έχει αξία αυτή η διακρατική συμφωνία, θα πρέπει να δούμε τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι, τι τους βασανίζει. Καταρχήν, δεν έχουν ίσα εργασιακά δικαιώματα με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων. Δεν απολαμβάνουν έστω αυτά τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει από τις ανατροπές στην περίοδο της κρίσης με τα τρία μνημόνια και τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους και συνεχίζουν να ανατρέπονται για να υπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση υλοποιεί τη στρατηγική της, η οποία θεωρεί τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα εμπόδιο στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και με τα μέτρα που παίρνει, τα βάζει απέναντι, τα χαρακτηρίζει παθογένειες και τα ακυρώνει στην πράξη με την ανοχή στην εργοδοτική αυθαιρεσία ή τα καταργεί με το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίζει. Τα εργασιακά δικαιώματα χτίζουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα οποία με την κύρωση της σύμβασης θα μπορούν να μεταφερθούν στη χώρα προέλευσης των μεταναστών, εν προκειμένου στη Σερβία και στην Ελλάδα. Το ασφαλιστικό έχει υποστεί μεγάλες ανατροπές. Τι θα μεταφέρει αλήθεια ο Σέρβος εργαζόμενος στην πατρίδα του? Θα μεταφέρει ότι απέμεινε από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο Κατρούγκαλου, όπως έχει ονομαστεί, και από ό,τι απομείνει από τη νέα σφοδρή επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο Βρούτσι, συνεχίζοντας, όπως είπε και στην Επιτροπή, να υλοποιεί τον νόμο Λοβέρδου, τον νόμο Κατρούγκαλου και όλα αυτά τα αντιασφαλιστικά μέτρα που έχουν πάρθει στο παρελθόν. Ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την οριστική κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, την ιδιωτικοποίηση όχι μόνο της επικουρικής, αλλά και της λεγόμενης ανταποδοτικής. Μετατρέπει την ασφάλιση από κοινωνική σε ατομική υπόθεση. Ο κ. Μηταράκης, στο συνέδριο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, έκανε πρόσκληση στους επιχειρηματίες της ασφάλισης να γευματίσουν τα 100 δις της επικουρικής ασφάλισης. Οι εισφορές των εργαζομένων, πεδίο κερδοφορίας των εμπόρων της ασφάλισης. Οι εργαζόμενοι θα ξέρουν τι εισφορές θα δίνουν, όμως δεν θα ξέρουν τι θα πάρουν πίσω. Οι εισφορές θα παίζονται στον τζόγο και θα επενδύονται και οι ασφαλισμένοι θα είναι επενδυτές σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου επενδύσεις. Θα παρακολουθεί την απόδοση και τι μπορεί να μεταφέρει ως δικαίωμα στην πατρίδα του. Ο εργαζόμενος Έλληνας ή μετανάστης θα έχει την ελευθερία επιλογής, όπως αρέσει να προβάλλει ο Υπουργός Εργασίας. Να αρκεστεί στην λεγόμενη εθνική σύνταξη των 360 ευρώ, που προς το παρόν είναι τόσο, και μόνο αυτή έχει την εγγύηση του κράτους, ή να αποδεχτεί την πλήρη ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης, της επικουρικής σύνταξης και όπως δηλώνουν και της ανταποδοτικής που θα ακολουθήσει για τις οποίες δεν θα έχουν καμία εγγύηση από το κράτος. Οι εισφορές θα επενδύονται και θα ρισκάρεται η αξιοπρέπεια στα γυρατιά, αλλά και η ασφάλιση του εργαζόμενου και της οικογένειάς του για την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια στα διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα και μετοχές. Αλήθεια, μπορεί ένας εργαζόμενος που ο μισθός του είναι 500 ευρώ να πληρώνει το συμβόλαιό του και άλλα για την οικογένειά του στην ιδιωτική ασφάλιση? Ποιον ατομικό κουμπαρά μελλοντικά θα μεταφέρει ο εργαζόμενος στη Σερβία ή στην Ελλάδα με βάση το νόμο που υπάρχει στη χώρα, λέει η σύμβαση? Χρειάζεται να ξέρουν και οι Σέρβοι εργαζόμενοι τι θα μεταφερθεί στην πατρίδα τους όταν θα επαναπατριστούν από αυτά τα δικαιώματα που έχουν εδώ, στη χώρα μας. Λέει ο Υπουργός Εργασίας στην Επιτροπή ότι αυτός που θα μεταφέρει δικαιώματα από την Ελλάδα προς τη Σερβία θα είναι σε καλύτερη θέση από αυτόν που θα έχει μόνο δικαιώματα στη Σερβία. Γιατί το ασφαλιστικό μας σύστημα λέει ότι είναι καλύτερο. Τι μας λέει δηλαδή? Ότι υπάρχουν και χειρότερα, γι' αυτό μην διαμαρτύρεστε, δηλαδή η λογική του μικρότερου κακού.
Ως ΚΚΕ δεν θα μπούμε εμπόδιο στο να μεταφερθούν τα όποια δικαιώματά τους. Έχουμε αγωνιστεί για τη μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων Ελλήνων και μεταναστών. Θέλουμε να μπούμε εμπόδιο στην ενδεσφαλιστική επίθεση που οργανώνει η κυβέρνηση με βάση τον νόμο Κατρούκαλου, που αυτό έρχεται να υλοποιήσει με τις νομικές διορθώσεις για να είναι σύνομες με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την παραπέρα ολοκλήρωση των όρων λειτουργίας των τριών πυλώνων, δηλαδή του μοντέλου Πινοσέτ. Αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική ασφάλιση και αυτό υλοποιεί και η κυβέρνηση εδώ. Ένα πανευρωπαϊκό προϊόν ιδιωτικό που όποιος θα έχει θα πληρώνει, όποιος δεν θα έχει θα πεθαίνει στα σκαλιά του νοσοκομείου, όπως γίνεται στη ΣΥΠΑ και θα δουλεύει ως τον τάφο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Χιλιάδες εργαζόμενοι συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι αγρότες, νέοι και νέες σε πολλές πόλεις, διαδήλωσαν το προηγούμενο Σάββατο ενάντια στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, ενάντια στο νέο έγκλημα στην ασφάλιση, διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με παροχές και συντάξεις που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Ήταν χιλιάδες και δεν ήταν ομάδα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εξαγγέλλοντας απαγορεύσεις συγκεντρώσεων διαμαρτυριών, διεκδικήσεων. Να ξέρετε ότι όπως είπαμε και στην Επιτροπή, λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο. Αν νομίζω ότι μπορεί να καταργηθεί το δικαίωμα στη διαδήλωση, το δικαίωμα στο συναντητήριο, στη συγκέντρωση, αυτό βεβαίως δεν θα γίνει. Ό,τι νόμο και αν κάνετε. Χιλιάδες κόσμου θα κατακτήσουν τις πλατείες της πόλης για να διαδηλώνουν και να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Η ανασύνδεξη του εργατικού κινήματος έρχεται. Αυτό έκαναν και προχθές. Διεκδικούν κοινωνική ασφάλιση, διεκδικούν αυτός ο χαρακτήρας να μην ανατραπεί, στέκονται απέναντι σε αυτή την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, που ετοιμάζει ήδη και τα λένε και ο κύριος Βούτσης και ο κύριος Μηταράκης κάθε μέρα, προετοιμάζουν τους εργαζόμενους για το νέο έγκλημα που επιχειρείται στην κοινωνική ασφάλιση, ικανοποιώντας έτσι ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Ψηφίζουμε ναι στην κύρωση της σύμβασης για τη μεταφορά των όποιων δικαιωμάτων έχουν απομείνει και για αυτούς τους εργαζόμενους.